Έχω διαβάσει ότι είστε πολύ καλή μαγείρισα. Αν σας έλεγαν να παρουσιάσετε μια εκπομπή μαγειρικής. Όχι, αγάπη μου, όχι, όχι. Εγώ δεν πάω ούτε σε εκπομπές που έχουν μαγειρική. Και έχει μια ιδέα αυτή η μαγειρική. Έχει κάνει τον κόσμο να συγχαθεί το φαΐ. Πια για όνομα του Θεού. Και όλοι αυτοί άλλο πάλι. Όλα αυτά τα παιδιά που πάνε να γίνουν σεφ, πού θα πάνε. When you put your arms around me. Αν σας λέγανε να πάτε Κρητή σε reality show. Όχι, αγάπη μου. Όπως βλέπουμε ηθοποιούς που μην ταινίσει. Όχι, όχι, να πάνε, να πάνε. Αυτοί που αισθάνονται ότι τα ξέρουν όλα, να πάνε. Εγώ δεν τα ξέρω και αν τα ξέρω, δεν μπορώ να κρίνω ανθρώπους που δεν είναι της δουλειάς μου. Έχετε δει αυτό το show με τις μεταμφιέσεις, έχουν πάρει μέσα και έχω δει. Το Your Face. Ναι, εγώ λυπάμαι αυτούς τους ανθρώπους που παίρνουν μέρος σε αυτό. Ενώ είναι και ηθοποιοί, είναι... Τι να κάνουν οι κακομύριδες, δεν ξέρω, ίσως πληρώνονται, ίσως προσπαθούν να γίνουν γνωστοί μέσα από εκεί. Πρέπει να ξέρουν ότι αυτό είναι πολύ εφήμερο. Αν σας έλεγε η εγγονή σας ότι η γιαγιά θέλω να πάω να... Πρώτα σας λέει γιαγιά η εγγονή σας. Βέβαια, πώς θα με πει κανένα. Υπάρχει ωραιότερη προσώση από το γιαγιά, Παναγιά μου. Αν σας πει λοιπόν η εγγονή σας, γιαγιά θέλω να συμμετέχω σε ένα reality. Δεν θα το πει. Δεν θα το πει, το ξέρω. Αποκλείεται. Αλλά αν το έλεγε, θα λυπόμουν πάρα πολύ. Θα της έλεγε να φας τα μούτρα σου. Είδαμε ένα reality show μόδας, όπου βάζανε πάρα πολλές δύσκολες δοκιμασίες. Να είναι μες στο κρύο, να φωτογραφίζονται. Δηλαδή έδειχνε ότι και εκεί δίνουν ψυχή τα μοντέλα. Δίνουν ψυχή για να υπάρξουν τα κακόμοιρα τα κοριτσάκια τα οποία λυπάμαι. Γιατί, τι μοντέλα. Έχουμε εμείς εδώ οίκους μόδας, γάρους που θα πάνε οι πρίγκιπες, ξέρεις πως κάθονται εκεί και οι στάρ, να δούνε στην πασαρέλα τα μανεκέν. Η γυναίκα είναι η κινητήριος δύναμης, αυτή που δημιουργεί, που γεννάει. Είναι κρίμα που αυτή η γυναίκα έχει χαζέψει τόσο πολύ. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν εξαιρέσεις, αλλά οι πιο πολλές είναι στο επίπεδο της κότας και όχι, έχω δει και κότες πολύ έξυπνες. Ποιος ψηφίζει όλη αυτή τη σαβούρα εκεί στη Βουλή? Γυναίκες είναι αυτές που κατά τη γνώμη σας ψηφίζουν περισσότερο λάθος. Ναι. Και κανένας ωραίος αν είναι θα τον ψηφίσουν. Αχαριστία έχετε δει ποτέ? Πολλές βέβαια. Και είναι κάτι που είναι πολύ κακό. Με ενοχλεί ακόμα και σε τρίτους. Υπήρχε αδικία τώρα για τον Μάρκο τον Σεφερλή. Μα βέβαια.